Γεια σας. Γεια σας, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε εδώ στον κόσμο μου. Είμαι ο Κολίγας Παναγιώτης. Μένω στην Αθήνα, στην Ελλάδα, στο Δάσο Καταρίου. Σήμερα θα ασχοληθούμε πάλι με μια παραλλαγή του προβλήματος στους Ζωζέφους. Σας έχω δείξει στις συνδεδεμένες λίστες Ζωζέφους Problem Solution, που πριν 2 χρόνια το ανέβασα και έχει 1535 views. Ευχαριστώ πολύ. Θα μπορούσα να είναι και περισσότερα. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει και αυτά καλά είναι. Καλοδεχούμενα. Απλά δεν έχω πολλούς συνδρομητές, δεν ξέρω γιατί. Έχω ανεβάσει πολύ ενδιαφέροντα βίντεο και για jQuery και για PHP και για βάση δεδομένων και για Visual Basic. Απλά δεν έχω τόσο πολλούς συνδρομητές. Θα ήθελα να είχα λίγους παραπάνω, 100, 200, 1000 ίσως και παράδειγμα, για να μπορέσω να ανεβάζω και διαφημίσεις και να πληρώνομαι από όλη αυτή την ιστορία. Σήμερα θα σας δείξω εδώ στο device Plus μια παραλλαγή του προβλήματος του Ζωζέφους. Εδώ ας πούμε έχουμε τη δομή μας που έχει ένα ακέραιο και ένα δείκτη που δείχνει την επόμενη θέση μνήμης. Έχει ένα όνομα προσδιοριστικό, τον προσδιοριστή, έτσι το όνομα της δομής αυτής, για να χρησιμοποιήσουμε μέσα στο πρόγραμμα. Και αυτός είναι ο πρώτος δείκτης της λίστας, ο αρχικός δείκτης της λίστας. Λέγεται λίστα. Πρέπει να δημιουργήσουμε, πρώτα πρέπει να δημιουργήσουμε τη συνδεδεμένη λίστα με μια συνάρτηση που πρέπει να πάρει ένα δείκτη σε δείκτη. Έτσι. Αυτό εδώ, το pin. Είναι ένα δείκτη σε μια δομή. Έτσι. Οπότε δεν πρέπει να γράψουμε εμείς εδώ μέσα pin λίστα και να δημιουργήσουμε, να πούμε λίστα ίσως με null, γιατί αυτό δεν θα είναι σωστό. Να πούμε αυτό εδώ. Σε λεπτό. Να πούμε αυτό εδώ. Αυτό είναι λάθος. Είναι λογικό λάθος. Πρέπει αυτή η μεταβλητή να είναι τύπου δείκτη. Λάβατε. Να πούμε ότι ο δείκτης αυτός θα είναι null. Εδώ η κενή απλά εξετάζει αν ο δείκτης αυτός εδώ μέσα είναι null, είναι μηδενικός. Έτσι. Ωραία. Και η προχώρηση απλά προχωράει στην επόμενη θέση μνήμης. Στην επόμενη δομή μας. Δείχνει εκεί που δείχνει ο δείκτης next του δείκτη P. Ο P είναι ένας δείκτης που δείχνει σε μια δομή. Τύπου δομή που έχει έναν ακύριο και ένα δείκτη. Ο δείκτης αυτός δείχνει σε μια άλλη θέση μνήμης όπου υπάρχει ένας άλλος ακύριος και ένας άλλος δείκτης. Αυτός είναι συνεχόμενος ο χώρος μνήμης, δηλαδή αν τα δεδομένα μας είναι 8 bytes και η πρώτη δομή βρίσκεται στη θέση 0 της διεύθυνσης της μνήμης, η επόμενη δομή θα αρχίσει από τη θέση 9. Καταλάβατε. Ωραία. Τώρα εισαγωγή σας έχω δείξει πως δουλεύει. Έχουμε ένα προσωρινό δείκτη, ο οποίος με τη malloc γίνεται δομή, memory allocation. Υπάρχει και realloc, υπάρχει και η calloc. Απλά η malloc είναι πιο εύχριστη. Έχει καλύτερη σύνταξη, νομίζω δηλαδή, δεν είμαι σίγουρος. Και του λέμε ότι θα δείξει ο επόμενος της δομής, θα δείξει τη λίστα. Εδώ είναι δείκτης αυτή την ταπλητή. Και η λίστα που πρέπει να είναι δείκτης κι αυτός θα πρέπει να είναι ίσο με τον προσωρινό. Εντάξει. Η διαγραφή πώς δουλεύει.
Διαγράφουμε τον επόμενο κόμβο, πάντα τον επόμενο από αυτό που δείχνει η τοπική μας μεταβλητή, η τοπική μας παράμετρη, μάλλον. Έχουμε μια τοπική, μια τυπική παράμετρο, ένα δίχτυ, τον προ. Και διαγράφεται ο επόμενος δείκτης από αυτό που δείχνει αυτή η μεταβλητή. Αν θέλουμε να διαγράψουμε τον προ, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να διασχίσουμε όλους τους κόμβους, να φτάσουμε στον προ και να φτάσουμε ένα κόμβο πριν τον προ και να στείλουμε μέσα σε αυτή τη μέσα στην άρση διαγραφή node τον επόμενο του δείχτη που θα δείχνει τον προ. Καταλάβατε, έτσι πρέπει να γίνει η διαγραφή. Και η διαγραφή πώς γίνεται, προχωράμε το δείχτη το προσωρινό κατά μία θέση μνήμης και μετά το διαγράφουμε. Το ελευθερώνουμε και το λέμε ότι θα είναι στο μενού. Η διάσχιση είναι πολύ απλή. Όσοι διασχίζουμε όλα τα στοιχεία τους το κεραίο στη λίστα και πάμε στη mail. Εδώ ας πούμε δημιουργούμε πρώτα τη λίστα μας, έτσι, και μετά εισάγουμε τα στοιχεία. Μετά προσοχή, εδώ current είναι ένας δείκτης που διατρέχει όλα τα στοιχεία της λίστας, από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. Του λέμε όσο δεν είναι γενή λίστα, ο επόμενος, όσο υπάρχουν κόμβοι, όσο υπάρχουν κόμβοι μέσα στη λίστα, ο πρώτος κόμβος που είναι η λίστα έχει επόμενο δηλαδή, έτσι. Τότε του λέμε ότι το I που είναι ένας ακέραιος, εδώ το βλέπετε, θα αρχίσει να μετράει όσο τα δεδομένα του αυτού του δείκτη, του current, θα αρχίσει να μετράει μέσα στο εδώ, το J, θα μετράει κάποιους αριθμούς, θα προχωράει, έτσι. Εδώ υπάρχουν κάποιες συνθήκες που απλά, έτσι, που απλά εξετάζουν αν φτάσουμε στο τέλος της λίστας, τι γίνεται, έτσι. Είναι πολύ σημαντικές αυτές οι συνθήκες, πάρα πολύ σημαντικές, για να δουλέψει το πρόγραμμά σας ή να πετάξει segmentation fault, έτσι. Μετά βλέπουμε εδώ τι γίνεται. Έχουμε τρεις περιπτώσεις. Αν πρέπει να διαγραφεί ο πρώτος κόμβος, απλά προχωράμε τη λίστα κατά μια θέση μνήμης. Διαγράφουμε δηλαδή τον πρώτο κόμβο και μετά το current πρέπει πάλι να γίνει με τη λίστα. Προσοχή αυτό. Πολύ σημαντικό για να μην χάσει ο current. Έτσι. Αλλιώς, αν ο επόμενος από του τρέχοντας δείκτη είναι null, τότε θα πρέπει να διαγραφεί ο επόμενος του προηγούμενου κόμβου, καταλάβατε. Πρέπει δηλαδή να διασχίσουμε πάλι όλη τη λίστα μέχρι ο επόμενος αυτού δείκτη του help να φτάσουμε να είναι ίσον τον current. Και μετά πρέπει να βάλουμε τον current πάλι ίσο με το help και να διαγράψουμε το help. Αλλιώς διαγράφουμε τον current. Λάβατε. Ωραία. Κοντά το λες το σώζω. Πάμε να τρέξουμε να δούμε τι γίνεται. Ας πούμε βάζουμε 10 κόμβους στη λίστα. Βλέπουμε εδώ. Βλέπουμε εδώ 1. Μετράει από το 0 μέχρι το 1. Και διαγράφει το 3. Το 3 λέει πρέπει να διαγραφεί. Φτάνει στο 3
Έτσι μετράει το 1-0, το 2-1 και φτάνει στο 3. Και λέει ότι ο επόμενος του 3 θα διαγραφεί, ο 4 θα διαγραφεί, διαγράφει το 4. Καταλάβατε, είναι αυτό που έλεγα με το Current Next. Είναι αυτό που σας έλεγα προηγουμένως. Γι' αυτό εδώ το δέχτη, εδώ μέσα. Καταλάβατε. Διαγράφει τον επόμενο του προδείκτη. Έτσι. Εδώ στέλνουμε, ας πούμε, συνάρτηση. Στέλνουμε τον Garen που δείχνει στο 4, στο 3. Αλλά θα γραφεί ο 4. Καταλάβατε. Ωραία. Πάλι το ίδιο 8. Τώρα δεν γράφει ο τελευταίος στόχος. Έτσι. Μετράει 9 αριθμούς. Εδώ το 2, το 3 διαγράφει. Το 7 διαγράφει τον πρώτο κόμβο. Τον πρώτο κόμβο. Και μένει γιατί στο 7 ο άνθρωπος στρατιώτης με καλέσει βοήθεια. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο βέβαια εδώ μέσα. Να κάνουμε κάτι άλλο. Δεν μπορούμε να κάνουμε το εξής. Να πούμε. Ας πούμε, ας το κάνουμε εδώ μόντουλο 100. Να κάνουμε αυτό, να δούμε. Ας πούμε, ας το κάνουμε 6 εδώ. Ωραία. Και είναι αυτό. Θα δείξω πάλι τον κώδικα. Εδώ είναι οι δηλώσεις μας, τα include μας. Η δημιουργία κενή. Χώρηση, εισαγωγή, η διαγραφή. Έτσι. Η διάσκηση. Εδώ είναι η main μας. Έτσι. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν θέλετε σχολιάστε, αφήστε μου κάποιο μήνυμα, δεν ξέρω τι θέλετε. Κάτι να ασχοληθώ, να φτιάξω κάποιο άλλο, κάποια άλλη εφαρμογή. Θα χαρώ πολύ να μου πείτε τι να κάνω. Κάντε subscribe αν θέλετε, θα με βοηθήσετε πολύ να με κάνει subscribe. Δεν θα παρακαλέσω κανέναν, απλά ένα κουμπί πατάς. 14 λεπτού παίρνει και γύρισε να τρομητήσει. Μετά βλέπει το βίντεό μου. Εντάξει, εγώ δεν νομίζω να ανεβάσω, πάρα πολλά χιλιάδες βίντεο. Λίγα βίντεο ανεβάζω. Και μπορεί να μην. Άμα θέλετε να με βοηθήσετε, κάντε subscribe. Κάντε comment, like. Έτσι, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.